τι κάνει λάθος η εθνική ομάδα, τα πέντε άμυνα, οι τραυματισμοί, τι μπορούμε να πούμε. Κοίτα, όλα σίγουρα. Οι τραυματισμοί, τα δύο παιχνίδια με την Ιταλία και τη Φιλανδία σίγουρα μας υποσυντόνισαν. Λόγω του τραυματισμού κυρίως του δικού μου και μετά στη συνέχεια μου του Λουκά. Νομίζω ότι παίζουμε και είμαστε καλά. Παίζουμε συνεχώς με κάποια και με θεραπείες, αλλά σου ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία. Έτσι είναι ο πρωταθλητισμός, αναγκάζεται να παίξει πολλές φορές και με τραυματισμούς και κάτω από ιδιαίτερες περιστάσεις. Το θέμα είναι ότι ίσως το ταλέντο να μην φτάνει σε μια ομάδα, ίσως να χρειάζεται καλύτερη χημεία, ίσως να χρειάζεται ένα φρισκάρισμα, γιατί δεν ξέρω τι χρειάζεται, αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά. Το θέμα είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπως έχουμε μάθει αναδειχθεί μέσα από τις εθνικές ομάδες όλοι μας. Έτσι πρέπει όταν στις αποτυχίες, όπως πέρυσι έτσι και φέτος, να αναλάβουν τις εθνικές. Βασίλη, το συνέστημα των παιδιών όλων, πόσο παιδιών πήρε από τη ζωή σας, αγαπά την εθνική ομάδα, κάθε καλοκαίρι, ανάλογα τις διακοπές σας, μπορείς να πληρώνεστε να αναλάβουν τις επαγγελματίες. Ποιο είναι αυτή τη στιγμή, γενικότερα συζητήσεις που κάνατε, σίγουρα απογοήτευση γιατί δεν κάναμε περήφανο τον κόσμο μας. Για απογοήτευση που δεν εκπληρώσαμε τις επιθυμίες δικές μας και την επιθυμία όλου του κόσμου. Πραγματικά αγαπώ αυτή την εθνική. Δυστυχώς δεν υπογράφει κανένα συμβόλαιο με την επιτυχία. Είμαστε ευλογημένοι και ευγνώμων που έχουμε ζήσει τόσο μεγάλες επιτυχίες στην εθνική ομάδα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες ανάλογα με ελληνικούς που δεν έχουν πάρει ούτε μετάλλιο ποτέ τα τελευταία 10 χρόνια. Αλλά όπως και πέρυσι, σκεφτόμαστε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα να δούμε τι γίνεται, να δούμε τι φταίει και να γυρίσουμε πάλι γεροί και δυνατοί και μας αξίζει. Η Ελλάδα μπορεί, έχει το περιθώριο ενδεχομένως να πάρει μια wild card για, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα είσαι εκεί. Κοίτα, εγώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θα γίνει με την ομάδα. Εγώ είμαι πιστός πάντα στην εθνική ομάδα γιατί πραγματικά την αγαπάω μέσα στην καρδιά μου. Ίσως άλλος παίκτης θέσμου να μην έπαιζε με δραματισμό από αυτή τη στιγμή. Ίσως να βγάλω το παπούτσι μου να δεις το δεξί μου πόδι πως είναι αυτή τη στιγμή. Και ίσα το δένω, δεν μπαίνει ούτε κάτω παπούτσι στο πόδι μου. Αλλά και πάλι όλα αυτά δεν έχω μάθει ποτέ να κρύβομαι και να δικαιολογούμε. Ούτε από τραυματισμούς, ούτε από τέτοια πράγματα. Στον πρωταθλητισμό πρέπει να μαθαίνεις να παίζεις και έτσι και πολλές φορές έχουμε ξαναπαίξει και κερδίσει έτσι. Γι' αυτό δεν είναι δικαιολογία. Απλώς θέλω να σου δείξω μέσα από το δικό μου το πρόσωπο και μέσα από το δικό μου τραυματισμό ότι το κάθε παιδί σε αυτήν την ομάδα θα κάνει το ίδιο πράγμα. Γιατί πραγματικά εδώ πάμε αυτήν την ομάδα. Από εκεί και πέρα, συμβόλαιο με την επιτυχία δεν κάνει κανένας. Αποτύχαμε, δεν είχαμε ίσως τη σωστή χημεία, δεν είχαμε, όπως είπατε πολύ, ήμασταν και άτοιχοι από τραυματισμούς. Δεν παίξαμε την άμυνα που έπρεπε. Γιατί σε αυτά τα τουρνά και όλες τις επιτυχίες τις έχουμε φέρει μέσα από την άμυνα. Και αυτό το DNA είναι το έργο. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να κερδίσουμε. Αυτή τη φανέλα όσο το φορά μας την τιμάμε. Είμαστε περήφανοι που αγωνιζόμαστε για την μπλε φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Και πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα για να δούμε τι θα κάνει στο μέλλον αυτή η ομάδα. Όσο με χρειάζεται, όσο με καλούν, θα είμαι εδώ πέρα. Και στα καλά και στα άσχημα. Το μπάσκετ και η ζωή δεν έχει μόνο καλά και άσχημα. Και πρέπει να έχεις τα κότσια και τη δύναμη να τα απεξέλθει και στα εύκολα και στα δύσκολα. Εγώ θα είμαι εδώ όσο με χρειάζεται. Βασίλη, είπες ότι πρέπει να γίνει ξεκαρτάρισμα. Ο Βασίλης Φανούλης βάζει μια προϋπόθεση ή κάποια προϋπόθεση λειτουργίας της εθνικής ομάδας για να είναι και πάλι σε αυτή μέλος της. Όσο με χρειάζεται, θα είμαι εδώ.